Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο πρώτο θέμα του δελτίου μας. Θα συνδεθούμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου του Εύρου, τον κύριο Χρήστο Χατζηπαπά. Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και τους τηλεθεατές σας. Τι γίνεται τελικά με τα τεστ γρήπη στα φαρμακεία, γιατί έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία, αυτό το αλαλούμ? Τα τεστ γρήπη ακολούθησαν τα τεστ για τον κορονοϊό, τα οποία δόθηκε η δυνατότητα να γίνονται σε σημεία εκτός ιατρείων λόγω των ειδικών συνθήκων που συνέβησαν με την πανδημία. Και γι' αυτό βγήκε και αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου που έδινε το δικαίωμα να γίνονται σε διάφορα σημεία εκτός ιατρείων τέτοια τεστ. Αυτές όμως οι συνθήκες της πανδημίας πλέον έχουν παρέλθει. Και γι' αυτό και βλέπουμε ότι γίνονται διάφορες κινήσεις προς την κανονικότητα, όπως και η επιστροφή των συναδέλφων και των υγειονομικών από τέλος του έτους. Έτσι θα περιμέναμε να αντίστοιχα να ισχύσουν και για τις, ναι, για τις καταστάσεις αυτές ειδικές ρυθμίσεις, που να πηγαίνουμε προς την κανονικότητα και όχι να προσθέτουμε, να αθροίζουμε επιπλέον διαγνωστικές εξετάσεις, τεστ και ιατρικές πράξεις, γιατί ο εμβολιασμός είναι μια ιατρική πράξη και διενεργείται από γιατρούς. Και δεν είναι αποκομμένη η συνταγογράφηση ενός εμβολίου από την όλη κλινική εξέταση του ασθενή, την πιθανή εξέβρεση των προβλημάτων και των αλληλεπιδράσεων ή των διάφορων παρενεργειών που μπορεί να έχει ένας εμβολιασμός σε κάποιον. Αυτά όλα προηγούνται για να ακολουθήσει στο τέλος η συνταγογράφηση του εμβολιασμού, ναι, για τη γρήπη, για την οποία αποκόβεται με αυτή την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου, και θεωρούμε ότι για να γίνει περισσότερο δηλαδή εφικτή ο εμβολιασμός στον πληθυσμό. Εμείς δεν λέμε όμως ότι φταίει αυτό. Νομίζουμε ότι χρειάζεται μια καμπάνια καλύτερη να ενημερωθεί ο πληθυσμός για τις ευεργετικές συνέπειες του εμβολιασμού και για τη γρήπη όπως και για τις άλλες παθήσεις που ισχύουν, και όχι να διευκολύνουμε σε εισαγωγικά τον πολίτη που θέλει να εμβολιαστεί από το να φύγει από τον γιατρό και να φτάσει μόνος του στο φαρμακείο να κάνει το τεστ της γρήπης ή ό,τι άλλο ακολουθήσει στο μέλλον, και να είναι έρμεο στην πιθανή σπάνια αλλά δυνατή αλλεργική ανεπιθύμητη αντίδραση που μακάρι να μην συμβεί αυτή ποτέ σε κανέναν. Πρόεδρε, ειδικά αν είναι σε ένα χώρο εκτός ιατρείου. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν, γιατί προέκυψε η ανάγκη να κάνουμε τεστ για τη γρήπη? Επειδή συνηθίσαμε τα τεστ για τον COVID, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια πριν την εμφάνιση της πανδημίας, δεν νομίζω ότι κανείς πήγαινε στο φαρμακείο ή έπαιρνε ένα τεστ γρήπης για να κάνει τεστ στο σπίτι του. Αρρώστενε, πήγαινε στον γιατρό, ακολουθούσε την διαδικασία. Γιατί τώρα συζητάμε για τεστ γρήπης ξαφνικά? Ίσως για να το διαχωρίσουμε από τον κορονοϊό, που ισχύουν άλλες συνθήκες εφόσον κανείς προσβληθεί. Είναι και η επιστήμη. Είναι καλό να ξέρει κανείς τι συμβαίνει. Άρα λοιπόν η πρόταση είναι πια να γίνονται τα τεστ της γρήπης στα... Τα όποια πάσης φύσεως διαγνωστικά, ναι, τεστ αποτελούν ιατρική πράξη. Και η εκτέλεσή τους από μη γιατρούς, εκτός από μη νόμιμη, είναι και επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία. Άρα λοιπόν το ιδανικό είναι επικεφαλίδα να γίνεται από τους εργαστηριακούς γιατρούς. Δεν είναι θέμα ούτε συνδικαλισμού, ούτε οικονομικοί λόγοι. Πρώτιστος είναι η δημόσια υγεία. Ναι. Λέω, λοιπόν, είναι οι καθήλυνα αρμόδιοι που υποδείξατε για να κάνουν αυτά τα τεστ. Γιατί είναι εκπαιδευμένοι και για τη λήψη και για την εκτέλεση και για την διάγνωση και για τα περαιτέρω. Για ποιο λόγο λοιπόν η κυβέρνηση λέει πηγαίνετε να κάνετε τα εμβόλια στα φαρμακεία χωρίς συνταγογράφηση? Γιατί ανοίγει αυτό το διάβλο? Ο λόγος είναι κυρίως για να κάνει περισσότερος κόσμος το εμβόλιο ή για να προσπεράσει μια διαδικασία? Σωστά. Για να διευκολύνει τον κόσμο να κάνει πιο πολύ το εμβόλιο, γιατί ίσως θεωρεί επίσημα ότι περνώντας από τον ιατρό κάνει ένα επιπλέον βήμα. Δεν είναι όμως αυτό το επιπλέον βήμα το περίσσιο, είναι το βασικό. Ο γιατρός πρέπει να κρίνει αν ο προσεμβολιασμός συμπολίτης μας είναι εντάξει, μπορεί να το δεχθεί
δεν θα αναπτύξει κάποια παρενέργεια ή και αν την αναπτύξει ή κάποια ανεπιθύμητη οξία αλλεργική αντίδραση θα μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Εκεί είναι το θέμα. Χρειάζεται, εμείς λέμε, μια καλύτερη ενημέρωση του κόσμου για να δεχτεί και να έρθει πιο κοντά στον εμβολιασμό στην προκειμένη περίπτωση τον αντιγρυπικό. Μάλιστα. Η ενημέρωση είναι αυτή που λείπει, που είναι ευθύνη και της πολιτείας και δική μας, στο βαθμό που χρειάζεται. Όχι να απαλείψουμε, όπως λέτε, το βήμα της ιατρικής εξέτασης. Η συνταγογράφηση δεν είναι από μόνο της κάτι αυτόνομο. Είναι κομμάτι της κλινικής εξέτασης. Ναι. Τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά, συζητούσαμε και προχθές με τον κύριο Μανολόπουλο εδώ στο Δελτίο. Φαίνεται πως η κατάσταση με τον COVID αλλάζει, ότι η πανδημία ίσως να μετατρέπεται σε κάτι πιο ήπιο, ενδημικό κτλ. Αυτή η πανδημία όμως τελικά δημιούργησε δυσλειτουργίες στον ιατρικό κλάδο, κύριε Χατζηπαπά, δημιούργησε θέματα τα οποία... Δημιούργησε δυσκολίες σε όλη την υγεία, όχι μόνο στον ιατρικό κλάδο, στο πώς αντιμετωπίστηκε από την αρχή το πρώτο βήμα, το δεύτερο, κατά πόσο ήταν έτοιμα τα στάδια, η πρωτοβάθμια φροντίδα, η δευτεροβάθμια φροντίδα, πόσο εξοπλισμένοι ήμασταν, πόσο ενημερωμένοι, πόσο εκπαιδευμένοι, πόσο πλήρης, στελεχωμένοι. Εκεί εμείς θέλουμε να δώσουμε το βάρος. Στη στελέχωση, την καλύτερη των μονάδων υγείας, όποιας βαθμίδας και να είναι αυτή. Εκεί θα δώσουμε την καλύτερη μας, το καλύτερό μας αποτέλεσμα για τον πολίτη που έχει ανάγκη τη διασφάλιση της υγείας του. Πήραμε το μάθημά μας, όχι μόνο ως χώρα, ως πλανήτης, για το πώς πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι σε ένα ενδεχόμενο μιας νέας πανδημίας, μέχρι να κάνει τον κύκλο της ακόμη και ο COVID. Γίναμε σοφότεροι. Το μάθημά μας νομίζω το πήραμε παγκοσμίως, όχι μόνο στον Εύρο ή στην Ελλάδα. Εννοείται ότι γίναμε σοφότεροι. Η τεχνολογία τώρα επιτρέπει την διασύνδεση των πληροφοριών και την γνώση, την τρέχουσα να την έχουν όλοι, εύκαιρη. Εννοείται ότι αυτοί που είναι καθήλυνα αρμόδιοι και εξειδικευμένοι σε αυτά τα θέματα, οι παθολόγοι, οι λοιμοξιολόγοι, έχουν όντως όλη τη γνώση στα χέρια τους, γνωρίζουμε. Χρειάζεται αυτό που σας είπα. Χρειάζεται περισσότερο στελέχωση και από γιατρούς και από νοσηλευτικό προσωπικό, που είναι χίλιο στέρνα στη δευτεροβάθμια υγεία. Ναι. Οι κυβερνήσεις το πήραν το μήνυμα αυτό για να στελεχώσουν τους τομείς αυτούς. Το μήνυμα είναι γνωστό και το έχουν πάρει. Από εκεί και πέρα όμως περνάμε σε αυτό που λέγεται πολιτική απόφαση. Ναι, κόστος, ναι. Όφελος και ναι. Όλα αυτά που εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το μήνυμα είναι γνωστό. Εγώ ένα θέλω να πω μόνο, ότι πρέπει όντως να οριοθετηθεί με σαφήνεια τα όρια της ευθύνης που έχουν οι υγειονομικοί στο να έχουν παροχές του ιατρικού και του φαρμακευτικού κλάδου. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους φίλους μας τους φαρμακοποιούς. Μαζί και οι δύο συνεισφέρουμε στο να πετύχουμε τα βέλτιστα, με το σκοπό είναι κοινός η διασφάλιση της δημόσιας υγείας, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να έχουμε και καλή συνεργασία που την έχουμε, σε τοπικό επίπεδο τουλάχιστον. Κύριε Πρόεδρε, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά Χριστούγεννα. Καλά, καλό βράδυ. Με υγεία. Επίσης.